Επέστης προς την ζωήν, μη τη ρηπάρχουσα τη ζωής, και τες πλευμίες τες έστι τρουμένη, εκ θάτου τα συχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και πλευμίες ακοιμήτων Θεοτόκων, και προστασίες αμεταθετών ελπίδων, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γα ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Τελήν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούσις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εμβαβυλώνη αυροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον. Ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην της υπεραγίας Θεοτόκου ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέ, τίστε ευτρεπίσασι ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τουρήν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνων. Όνομα Κυρίου ειν ευλογημένων από του νυν και έως του Oh.
σώμα και εσύ και κύριοι, καλή σας μέρα και χρόνια σας πολλά. Από τις 8.30 ώρα το πρωί, μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής τηλεόρασης 3, του τρίτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης και του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, παρακολουθήσατε σε απευθείας σύνδεση το αρχιερατικό συλλήτουργο που εψάλλει ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας στον ιερό ναό της Παναγιάς Μελιώτισσας, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα της Μαθίας στη Βέρεια, στα υψώματα της Καστανιάς. Λαμπρή γιορτή λοιπόν της Ορθοδοξίας. Σήμερα οι Έλληνες τιμούν από τίου χώρο τιμής στην Παντάνα σας Μελιώτισσα, την Παναγιά των Ελλήνων, την Παναγιά των Ποντίων. Όπως και ο Μέγας Ασπερινός χθες, έτσι και το αρχιερατικό συλλήτρυγο σήμερα, στις ιερές ακολουθίες λοιπόν προεξάρχει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σωστόδουλος, επίσημος προσκεκλημένος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά. Βρίσκεται από χθες εδώ και παίρνει μέρος στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Μαζί του χωροστατούν και 7 Μητροπολίτες και βέβαια περιττό να πούμε για το πλήθος και το μεγάλο αριθμό των προσκυνητών που γέμισαν ασφυκτικά από χθες νωρίς το πρωί τους χώρους γύρω από την εκκλησία, τις παρυφές του δάσους, του πανέμορφου δάσους, και περίμεναν υπομονετικά όλη τη νύχτα για να προσκυνήσουν την Άγια και Σεπτή εικόνα της Θεομήτωρος. Όλα είναι έτοιμα και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η επίσημη περιφορά και λιτάνευση της εικόνας της Παναγιάς. Το πρώτο τμήμα της πομπής θα κατευθυνθεί στο άγαλμα του Αλέξανδρου Ψηλάντου, στη μικρή ευθεία, δεξιά μετά την Ιεραμονή, όπου και θα γίνει η κατάθεση των στεφάνων. Και είναι άξιο λόγου, θα έλεγε κανείς, τα κοσμητικά επίθετα με τα οποία οι Έλληνες Ορθόδοξοι τιμούν και αποκαλούν την Παναγιά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Θεομήτωρ, μητέρα του Θεού. Παντάνασα, η βασίλισσα των βασιλισσών. Θεόνυμφη, η νύμφη του Θεού. Αη Παρθένος, η για πάντα Παρθένος. Θεοτόκος, που γέννησε τον Υιόν του Θεού. Δέσποινα, αρχόντισσα από το Δεσπότη. Κυρά, αρχηγός της οικογένειας. Σε πολλές λοιπόν πόλεις, κυρίες και κύριοι, και χωριά της ελληνικής επικράτειας, η Παναγιά των Ποντίων, η Παναγιά της Ελλάδας, είναι πολύούχος. Δεν υπάρχει, θα υποστήριζε κανείς, και ίσως να μην πέφτει και πολύ έξω, ελληνικό σπίτι σε όλη την Ελλάδα και τον απανταχού ελληνισμό που να μην έχει εικόνα της Παναγιάς. Είναι η μητέρα μας, η αδελφή μας, η σύντροφός μας στις χαρές και στις λύπες. Και αυτό το αποδεικνύουν κάθε φορά περίτρανα οι Έλληνες που μαζεύονται στους τόπους λατρείας σε όλη την ελληνική επικράτεια για να τιμήσουν, να προσκυνήσουν, να αποτίσουν φόρο τιμής στη Θεομήτωρα, στη Σουμελιώτισσα. Και βέβαια απλόχερα ποτέ δεν αρνήθηκε η Παναγιά μας τη χάρη της τη μεγάλη σε όλους που την έχουν ανάγκη. Και όλοι ζητούν κάθε φορά κάτι από αυτήν. Και αυτή πάντα στέκεται δίπλα μας για να μας βοηθήσει σε κάθε επίκλησή μας, σε κάθε προσευχή μας. Ήδη η πομπή έχει φτάσει στο άγαλμα του Αλέξανδρου Ψηλάνου. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο λοιπόν βρίσκονται εδώ και συλλειτουργούν
οι Μητροπολίτες Βερίας, Καμπανίας και Ναούσης, κύριος Παντελεήμων, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Διονύσιος, Ναζαρέτ, Κυριακός, Κοζάνης και Σερβίων, Αμβρόσιος, Σταυροπηγίου, Αλέξανδρος και οι επίσκοποι Θερμών και Σαλώνων, Δημήτριος και Θεολόγος. Σήμερα είναι και η μέρα των πολιτικών επισήμων. Την κυβέρνηση εκπροσωπούν ο Υπουργός Πολιτισμού κύριος Βενιζέλος και ο Υπουργός Μακεδονίας Στράκης ο κύριος Πασχαλίδης. Εδώ βρίσκεται και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο κύριος Μιχάλης Χρυσοκοίδης. Βουλευτές των κομμάτων, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαστούν τιμητικά την εικόνα και στη συνέχεια το κράτημα της Άγιας Οικόνας θα επαναλάβουν ποντιόπουλα και ποντιοπούλες ντυμένα με την παραδοσιακή φορεσιά. Αλέξανδρος Υψηλάντης λοιπόν. Ο άνθρωπος, ο αξιωματικός που στα 1819 ανέλαβε ύστερα και από προτροπή των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας να ηγηθεί του αγώνα της Επανάστασης. Της Φιλικής Εταιρείας που ιδρύθηκε στα 1814 στην Οδυσσό από τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλοφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθη. Η αρχή του αγώνα ήταν επιτυχημένη. Και αυτό, όπως λένε οι ιστορικοί και οι εκτιμήσεις και οι αναλυτές, για δύο λόγους. Ο ένας γιατί στηρίχτηκε αποκλειστικά σε Έλληνες και ο δεύτερος γιατί χρονικά συνέπεσε με την πτώση του Ναπολέοντα. Κάτι που άλλαξε ορισμένα δεδομένα στο τότε γίγνεσθε της Ευρώπης και οι δυνατοί βλέπαν με διαφορετικό μάτι τέτοιου είδους κινήματα. Να ακούσουμε όμως το Τρισάγιο που ψέλνεται προς τιμήν των πεσόντων στο άγαλμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών επί σώματα Κυρίου Δεϊθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, όταν θάνατον καταργήσας τον δεδιάβολον καταπατήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των προκεκλημένων δούλων σου, τον αημνής των πατέρων ημών, τον υπερπίστεως και πατρίδος, ευκλεός και ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξος πεσόντων, κατά τους ιερούς του έθνους ημών αγώνας, υπερελευθερίας, ανεξαρτησίας, δόξης και μεγαλείου της φιλτάτης ημών πατρίδος, έτι δε και των ψυχών των μαρτύρων αδελφών ημών ποντίων, των θυμάτων της γενοκτονίας του πόντου, και τάξον αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, λόγο, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των προκεκοιμημένων και προμνημονεφέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημνή.
Χριστόν ημνή. Κατάθεση Στεφάνου, ο Υπουργός Πολιτισμού. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο στρατηγός διοικητής Β' Σώματος Στρατού. Ονομάρχης Ημαθίας. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων.
τήρησης ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Εν τη γεννήση την Παρθενίαν. Κλήρωση της κατάθεσης των Στεφάνων στο μνημείο του Αλέξανδρου Ψηλάντη. Να συνεχίσουμε και να κλείσουμε τη μικρή μας ιστορική παρένθεση για την φιλική εταιρεία και την έναρξη της Επανάστασης. Το κίνημα στις παραδουνάβιες χώρες, από όπου και ήθελε ο Ψηλάντης να ξεκινήσει την Επανάσταση, έγινε γνωστό, με αποτέλεσμα να μην πετύχει στο σύνολό του. Η σπουδαιότερη μάχη που έδωσε ήταν στο Δραγατσάνι στις 7 του Ιούνιου του 1821. Ιτήθηκε και κατέφυγε στην Αυστρία, όπου και πέθανε στη Βιέννη το 1828. Μπορεί βέβαια το κίνημα στις παραδουνάβιες χώρες να μην απέδωσε τα αναμενόμενα και όσα προσδοκούσαν οι Έλληνες, έδωσε όμως την δυνατότητα τους Έλληνες στον ελλαδικό κορμό, στην υπηρετική Ελλάδα, να προετοιμάσουν με μεγαλύτερη και καλύτερη χρονική διάρκεια και άρα σωστότερες προετοιμασίες την εξέγερσή τους. Έτσι λοιπόν, ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Αυτά σαν μικρή παρένθεση για την φιλική εταιρεία, τους ιδρυτές της και τον άνθρωπο που ανέλαβε να συντονίσει τότε, μετά το 1814, τον αγώνα από τις παραδουνάβιες χώρες για την απελευθέρωση της χώρας, που ήρθε ύστερα από σκληρές μάχες, καθώς οι Έλληνες δεν έχουν μάθει να ζουν πολλά χρόνια σκλαβωμένοι. Καθώς οι Έλληνες, όταν χτυπά το ρολόι της ιστορίας, είναι πιστοί στο ραντεβού τους. Και έννοιες όπως ελευθεριά και παρτίδα, για όλους εμάς είναι υπέρτατες, είναι σε υπερθετικό βαθμό. Και όποιος τολμήσει ποτέ να τις αμφισβητήσει, είναι βέβαιο πως δεν θα χαρεί και για μακρύ χρονικό διάστημα. Και τούτο το έχουν καλά υπόψη τους όσοι και όταν ήθελαν και επιχείρησαν να σκεφτούν κάτι κακό για την πατρίδα μας. Χθες μετά τον Μέγα Εσπερινό, αξίζει να το τονίσουμε τούτο, κυρίες και κύριοι, παρουσιάστηκαν στο εσωτερικό του ναού, τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, δύο νέες ψηφιδογραφίες του καλλιτέχνη Αθανάσιου Μιλκούδη, η ψηφιδογραφία της Κίμησης της Θεοτόκου και της Αναστάσεως, που ξεπερνούν στο σύνολό τους και οι δύο τα 100 τετραγωνικά. Είναι από τις μεγαλύτερες, υποστηρίζουν εδώ οι ειδικοί, που βρίσκονται σε εσωτερικά ιερών.